Άφωνος έμεινε ο κύριος Βασίλης Καρατζιάς από τις Σέρες όταν είδε σήμερα το πρωί χτυπημένο το αυτοκίνητό του, όχι εξαιτίας ενός άλλου οχήματος, αλλά εξαιτίας ενός κλαδιού δέντρου. Ο κύριος Καρατζιάς στάθμευσε το αυτοκίνητό του επί της οδού Γρηγορίου Βρακιτζή στην πόλη των Σερών, κάτω από έναν πλάτανο, από τον οποίο όμως έφυγε ένα μεγάλο κλαδί και έπεσε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας του ζημιές. Θα μπορούσε να πέσει στο κεφάλι μου, δήλωσε γεμάτος ανησυχία ο κύριος Βασίλης Καρατζιάς. Σήμερα το πρωί κατέβηκα να πάρω το αυτοκίνητο και μόλις πάω να ανοίξω την πόρτα έπεσε το φελαράκι από εδώ, 2 μέτρα. Δηλαδή από τύχη γλιτώσατε? Μόνο τύχη. 12 αγίους είχα πάνω μου. 12 αγίους είχα. Αυτό δεν γίνεται πρώτη φορά, πέφτουν πολλές φορές. Όταν φυσάει ειδικά κάτω γίνεται χαμός. Ξεκινάω λέει, να πάω για τη δουλειά, ανοίγω το αυτοκίνητο και έρχεται ο κορμός από πάνω και πώς δεν με σκότωσε. Καταρχήν θέλω να μάθω ποιοι ευθύνονται για αυτό το δέντρο. Ποιοι ευθύνονται για αυτό το δέντρο, να περιποιούνται τα δέντρα. Το δασαρχείο, ο Δήμος, οι ιδιωτικές εταιρείες, θέλω να μάθω ποιοι ευθύνονται. Και τι θέλετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Να τους κόψω τα πόδια. Να αποζημιώσουν το αυτοκίνητο, τη ζημία του αυτοκίνητου και να έρθουν. Αν κοιτάξετε πάνω, έχει άλλαξει 7 κλαδιά χοντρά στο δικό μου τουμπό και πιο χοντρά και είναι έτοιμα να φύγουν και αυτά. Αν δεν έγινε ζημιά στο αυτοκίνητο, αν σκοτώνα τον γαμπρό μου ή αν σκοτώνα τον οποιοδήποτε άλλο ή ένα παιδί. Πρέπει να γίνει το κακό για να τα προσέξουμε αυτά. Σύμφωνα με τον ίδιο, αλλά και με τους κατοίκους της περιοχής, έχουν γίνει επανειλημμένες συστάσεις προς το Δήμο και στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να καθαριστεί ο πλάτανος. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ούτε μία ενέργεια. Έχουν ξαναπροκληθεί ζημιές? Πολλές φορές. Έχουμε κάνει μία κυρία από εδώ τη γειτονιά, έχει κάνει 3 συστάσεις για να έρθουν να το καθαρίζουν. Τίποτα. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Μας έχουν αγνοήσει τελείως. Τι σας λένε από την... Τίποτα. Κανείς δεν έρχεται. Κοιτάξτε την κατάσταση. Όταν φυσάει γίνεται χαμός εδώ κάτω. Γιατί δεν βγάζουν έξω κόσμο να δουν αυτά τα χάλια, να τα περιποιηθούν? Δημοτικά τέλη ξέρουν να μαζεύουν. Πρόστιμα ξέρουν να βάζουν. Να μαζεύουν λεφτά ξέρουν. Για τις υποχρεώσεις δεν έχουν λεφτά να τα φτιάξουν αυτά. Η κυρία εδώ πάνω που μένει έχει κάνει 3 καταγγελίες για αυτό εδώ το πράγμα. Και την έχουν γραμμένη.